Καλησπέρα φίλες και φίλοι, είμαι ο Νίκος και σε αυτό το spoiler σας έχω τα τελευταία νέα για την Γη της Ελιάς. Εάν σας αρέσουν τα βίντεο μας, μπορείτε να στηρίξετε το κανάλι μας κάνοντας ένα subscribe και like για να σας έρχονται οι τελευταίες ειδοποιήσεις. Ο αδίστακτος συμβολιογράφος ο Κωνσταντίνος θέλει να δείξει ένα άλλο πρόσωπο πιο ανθρώπινο στον Λυκούργο αλλά και στους συγχωριανούς του, προκειμένου να συνεχίσει ανενόχλητος τις βρωμοδουλειές του. Όχι πως τον υποψιάζεται ακόμη κανείς αλλά γενικά η γνώμη που έχουν στην Αρεόπολη για αυτόν δεν είναι και η καλύτερη. Ο Κωνσταντίνος βάζει σε εφαρμογή ένα νέο κόλπο, επίσης θέλει να βάλει φρένο στις έρευνες του Λυκούργου, ο οποίος με αφορμή τους θανάτους ηλικιωμένων γυναικών και ανδρών έχει κινητοποιήσει την αστυνομία, προκειμένου να ρίξει φως στις υποθέσεις αυτές. Ο Κωνσταντίνος προσπαθεί να προσεγγίσει το Λυκούργο, και ο μόνος τρόπος για αυτό είναι η Ισμήνη. Στο πρόσωπο της Ισμήνης βλέπει τη γυναίκα που θα τον βοηθήσει στο νέο του σχέδιο. Τη βρίσκει ευάλωτη και με ωραίο τρόπο κερδίζει πολύ γρήγορα την εμπιστοσύνη της. Τη βοήθησε να ξαναβρει το παιδί της, της υπόσχεται αιώνια αγάπη ενώ παράλληλα προσπαθεί να πείσει τον Λυκούργο λέγοντάς του, ότι βλέπει πολύ σοβαρά τη σχέση του με την κόρη του. Από την πλευρά του ο Λυκούργος έχει τους ενδιασμούς του, και δεν πείθεται μιας και έχει ισχυρή γνώμη για το ποιος είναι ο Κωνσταντίνος. Ο Κωνσταντίνος βέβαια που θέλει να ελέγχει το κάθε βήμα του Λυκούργου, που αρχίζει και γίνεται επικίνδυνος για τα σχέδια του, θα προσπαθήσει με διάφορα τερτύπια να κερδίσει την εμπιστοσύνη του. Φίλες και φίλοι, τα λέμε στο επόμενο βίντεο.